συμμετεί από τον Ρόν Καραβέλη για να είναι γύρω σε το ψηφοδέλτιο και υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με αυτό. Και ποιο είναι το πολιτικό μήνυμα αυτών των εκλογών. Θα ήθελα εξ αρχής να πω ότι είμαι βαθύτατα συγκινημένος. Γιατί είναι η 8η φορά που ανεβαίνω αυτά τα σκαλιά μαζί με συναδέλφους, συμπατριώτες που από κοινού αποφασίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και σήμερα, να στηρίξουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που αφορά την υφιστάμενη κατάσταση της πατρίδας μας, αλλά και το μέλλον μας. Είμαι συγκινημένος γιατί δεκάδες συμπατριώτες μας στρατεύτηκαν για να προσφέρουν και πάλι αυτό που ως συνέχεια ξεκινήσαμε πριν από ένα χρόνο, πριν από τρία χρόνια. Και οφείλω να πω ότι αυτό που κατακτήσαμε, όλοι εμείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, αλλά και δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες συμπατριώτες μας θα το διαφυλάξουν, γιατί κουραστήκαμε για να οργανώσουμε τον Δήμο, δημιουργήσαμε τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε αυτός ο Δήμος να είναι οικονομικά ισχυρός, να είναι οργανωτικά πανίσχυρος, ώστε τα προσεχή χρόνια, στις δύσκολες εποχές που ζούμε, να ολοκληρώσει ένα πολύ δύσκολο έργο, αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες της ζωής, που κυρίως σχετίζονται με την σύνθλιψη των οικογενειακών μας επιχειρήσεων και με την ανεργία κυρίως των νέων συμπατριωτών μας. Θα ήθελα να πω ότι η μάχη που δίδουμε είναι ιδιαίτερα καθοριστική και αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι εμείς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Καθοριστική γιατί τα προσεχή πέντε χρόνια είναι χρόνια κρίσιμα από τα οποία θα εξαρτηθεί πλέον η πορεία του τόπου μας και η ανάπτυξη της κοινωνίας μας. Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο των συμπατριωτών μου που όλα αυτά τα χρόνια στάθηκε δίπλα στην παράταξη και σε μένα προσωπικά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου που και πάλι στρατεύτηκαν, 108 συμπατριώτες μας, για να μπορέσουν μαζί με μένα, αλλά και μαζί με τους συμπατριώτες μας, μαζί με τους συνδημότες μας, να δώσουν μια νικηφόρα μάχη. Εύχομαι και ελπίζω οι τρεις εβδομάδες που έμειναν να είναι εβδομάδες ηρεμίας, πολιτικής αντιπαράθεσης με συγκεκριμένες διαδικασίες κυρίως πολιτικών, ανάδειξης των πολιτικών διαφορών και εύχομαι ολόψυχα η 18η Μαΐου να είναι μια μέρα όπου η νικηφόρα πορεία του οράματος, μιας παράταξης που αγωνίστηκε για την ενότητα του λαού μας, που αγωνίζεται για αυτή την ενότητα, να δώσει μια άλλη διάσταση σε αυτή την πορεία που όλοι ευελπιστούμε ότι θα είναι χρήσιμη, καλή και προοδευτική για τον τόπο μας. Να ευχαριστήσω το σύνολο των συνδημοτών μου, να ευχαριστήσω τους συμπατριώτες μου που βρέθηκαν και πάλι στρατευμένοι. Θέλω να γνωρίζουν ότι πολλά θα αλλάξουν αυτή την επόμενη πενταετία και παράλληλα να τους πω ότι συνεχίζουμε με δημοκρατικό τρόπο να λειτουργούμε ώστε να υπάρχει η συνένεση και η σύγκληση θέσεων και απόψεων. Αλλαγές στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν σε σχέση με τους εκλεγμένους δημοτικούς συμβούλους, τους κοινωνικούς συμβούλους. Σε τι βαθμό έχει ανανεωθεί? Η ανανέωση θα έλεγα ότι ξεπερνά και το 50%. Είναι ευτύχημα ότι πολλοί νέοι συμπατριώτες μας συμμετέχουν, είτε γιατί ήταν στρατευμένοι και την προηγούμενη δημοτική περίοδο, αλλά και γιατί είναι και καινούργιοι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν. Και χαίρομαι γιατί η ανανέωση αυτή είναι στοιχείο ζωντάνιας και στοιχείο το οποίο θα μας δώσει την ικανότητα να αλλάξουμε και πολλά πράγματα στη λειτουργία που στο παρελθόν υπήρχε. Μπράβο. Στην τρίτη που θα έχουμε
έχουμε την συνάντηση του τύπου. Θα σας δοθεί δελτίο τύπου σήμερα. Θα είναι χρόνος που μπορείτε κι εσείς να ρωτήσετε και να αναδείξετε τους προβληματισμούς της κοινωνίας μέσω των μέσων ενημέρωσης. Συνέντευξη τύπου δηλαδή.